προβλήματα που έχουν οι αντίπαλοι του και κερδίζοντας και όποια παίρνει περισσότερα μπορούσε να κερδίσει. Η ΑΕΚ από το προνόμιο να μπει στην πρώτη τετράδα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, όπως βλέπουμε εδώ, ο Πανούσος με τον Κουτίμα και το υπόλοιπο δυναμικό της ομάδας της Νέας Φιλαδέλφειας έχουν τη δυνατότητα με καλή συγκρότηση και προετοιμασία στα play-offs να πάρουν μια ακόμα καλύτερη θέση από την έκτη που έχουν ήδη εξασφαλίσει. Πέρασε η επίθεση των παικτών του Ηρακλή και ο Ηρακλής τώρα προηγείται με 16-13, δείτε και πάλι εδώ. Ο Κυριαζής, ο Αγγελίδης στην υποδοχή, ο Μουσέγκο. Κάτς, τώρα στην άμυνα, ο ίδιος με ένα δυνατό καρφί που δεν καταφέρει να... Για να δούμε τον Μπρουκς. Ο Κλίνος επανέφερε, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα ο Πανούσιος, χωρίς όμως επιτυχία. 18-14. Άκης Κατζιαντωνίου. Ο Βεσλής έκοψε το πλασέ του Πανούσιου, αλλά ο Πανούσιος έκοψε το καρφί του Βεσλή. Τον Μουσέγκο, που σε αυτό το τελευταίο διάστημα όμως έχει πέσει η αποδοσή του. 16-18 το σκορ. Άμυνα καλή από τον Κλίμο στο διαγώνιο του Μπρουξ. Block out από τον Μουσέγκο. Το χρόνο με τον Άκη του Χατζιαντωνίου. Με κάποιες τεχνικές οδηγίες. Για να δούμε λοιπόν την συνέχεια. Block out από τον Γιούβαλ Κάτς. Μέλκας. Πέρασε τον καρφίο Κουντίμα. Κουντίμα τώρα σερβίς. Κυριαζής. Μέλκας. Μπρουξ. Block out. Εντυπωσιακή ενέργεια του Αγγελίδη στο καρφί του Μπρουξ, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι. Μπουγάς στο φιλέ και με 25-20 ο Ηρακλής κερδίζει το παιχνίδι με 3-1 σετ. Ύστερα από μια όχι πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά εν πάση περιπτώσει ύστερα από ένα παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Ηρακλής σοφάρισε, 25-17 ο Ηρακλής προηγήθηκε 2-1 και 25-20 πήρε το μάτς με 3-1 σετ η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το παιχνίδι ασφαλίζουμε τη δεύτερη θέση και έτσι παίξαμε. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Τι πήγε καλά στον Ηρακλή και τι δεν πήγε καλά από πλευρά ΑΕΚ που την περίμενες πιο δυνατή? Λοιπόν, από την πλευρά μας πιστεύω ότι πήγε καλά η ψυχολογία μόνο. Ότι θέλαμε την νίκη. Κατά τα άλλα, η τακτική και τα άλλα δεν νομίζω ότι πήγαν καλά. Εκτός από τον Φρέντι τον Μπρουξ, ο οποίος πήγε πολύ καλά στο σέρβις. Νομίζω ότι η διαφορά σήμερα ήταν σε κάποια κρίσιμα σημεία στο σέρβις. Ο Ηρακλής έκανε μετά το πρώτο σετ πολύ καλό σέρβις, ειδικά ο Μπρουξ. Και όπως είδαμε στο τέλος, είχαμε και πρόβλημα με τον Κωνσταντινίδη, τον Πασαδόρο. Είχε πρόβλημα στο γόνατο και προτιμήσαμε να τον ξεκουράσουμε για το Final Four.